Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, μακαριότατε και λυπή αγαπητοί αδελφοί. Το νόημα των Χριστουγέννων μας το δίνουν δύο απλές φράσεις ενός χριστουγεννιάτικου ύμνου που θα ακούσουμε. Ο ουρανός και η γη σήμερον ηνώθησαν τεχθέντος του Χριστού. Σήμερον Θεός επί της γης παραγέγωνε και ο άνθρωπος εις ουρανούς αναβέβηκε. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να δοθεί η δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει κατά χάριν Θεός, να θεωθεί. Σε όλες τις εποχές αυτή η πορεία υπήρξε δύσβατη, όχι όμως ακατόρθωτη, γιατί αυτή η πορεία απαιτεί ο άνθρωπος να βγει από τον εαυτό του και την εγωπάθειά του, να αναζητήσει και να συναντήσει τον άλλο άνθρωπο που δεν είναι η κόλασης, αλλά είναι η χαρά του. Η Εκκλησία γι' αυτό υπάρχει, για να ενώνονται οι άνθρωποι, οι ναώσοι εν. Η τέχνη της μουσικής και η δημιουργικότητα του ανθρώπου ενισχύουν προς την πορεία αυτή. Γι' αυτό και η σημερινή μουσική εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να ξαναανακαλύψουμε όλοι μαζί τους χυμούς που έθρεψαν τις ψυχές των προγόνων μας και γέννησαν τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της κρίσης των ιδεολογιών, της ψευδεπίπλαστης διανόησης, του ευτελισμού της καλλιτεχνικής και της πνευματικής δημιουργίας και την υποταγή αυτών στο αδιφάγο καταναλωτισμό, έχουμε αναπόδραστο καθήκον να συμβάλλουμε ως Εκκλησία στην παραγωγή πολιτισμού. Καλές γιορτές. Κύριε Πρόεδρε του Μεγάρου, σας παρακαλώ να έρθετε στο βήμα για το δικό σας χαιρετισμό. Εξοχότατε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, η παρουσία σας είναι ιδιαίτερα τιμητική σε μία εκδήλωση ενότητας, σε μία εκδήλωση στοχασμού εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στους κατοίκους του και πέραν αυτού. Όταν το Μέγαρο Μουσικής έθεσε υπόψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου την πρότασή του να εγκρίνει αυτή την εκδήλωση, βρήκαμε άμεση ανταπόκριση, κυρίως όμως βρήκαμε αγαλίαση και βρήκαμε μία ήρεμη δύναμη. Ευχαριστούμε το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο. Ευχαριστούμε το Μακαριότατο Αλβανίας, που η παρουσία του έχει για μας ιδιαίτερη σημασία. Ευχαριστούμε τον Προθιερέα και όλους τους συνεργάτες, λαϊκούς και ιερωμένους, για τον αγώνα, για την παρουσία, για τη διαθεσιμότητά τους και τη χριστιανική τους ευγένεια. Το Μέγαρο Μουσικής, κορυφαίος πολιτιστικός οργανισμός, έχει ως αποστολή να αναδείξει την ελληνική καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία. Έχει ως αποστολή να αναδείξει τη μουσική με όλες τις εκφάνσεις της, το λόγο, το στοχασμό, το διάλογο. Πρέπει όμως να ανοιχτεί στην πόλη, να είναι κοντά στους κατοίκους της και κυρίως στους νέους ανθρώπους. Ας είναι λοιπόν η σημερινή εκδήλωση μια εκδήλωση αγάπης, μια εκδήλωση αλληλεγγύης, γιατί ο πολιτισμός ενώνει.